Σε ρωτήσω εγώ, εντάξει, μην αγωνίσει. Λοιπόν, Νίκο, η ομάδα τελευταία αγωνιστική, έστω και στην τελευταία αγωνιστική, κατάφερε να κερδίσει την παραμονή και να αγωνίζεται και του χρόνου στην Α2. Πες μου λίγο καταρχάς πώς νιώθεις πριν πούμε για τον αγώνα. Χαρούμενος πρώτον γιατί σωθήκαμε μετά από μεγάλη προσπάθεια όλων των ποδοσφαιριστών που τη ζήσαμε λίγα άτομα γιατί είχαμε πολλούς τραυματισμούς και απουσίες όλη τη χρονιά. Ένα μπράβο μόνο στα παιδιά που είχαν το σθένος, καθίσαν στην ομάδα, βοηθήσανε και τη σώσαμε τελικά όπως έτσι έπρεπε. Είχες απουσιάσει για ένα διάστημα, έλειπες και γύρισες πίσω πάλι στις επάλξεις. Για πες μου λίγο, τι άφησες πριν και τι βρήκες μετά. Πριν άφησα οικογένεια, όχι μόνο τη δικιά μου και την ομάδα μου. Και χαίρομαι που άφησα αυτό που άφησα εκεί πέρα και γύρισα πάλι εδώ πέρα. Αυτά. Ποιες είναι οι σκέψεις σου τώρα, βέβαια λίγο νωρίς, αλλά πες μου λίγο τις σκέψεις σου για τον χρόνο. Του χρόνου να πάμε πολύ καλύτερα γιατί αξίζει στη Λυκογιάννη. Είναι πολλά παιδιά που προσπαθούν και ειδικά ο Κικυρίδης ο Δημήτρης σαν πρόεδρος, σαν μικρός πρόεδρος τρέχει πιο πολύ από όλους. Και για του χρόνου πάλι εδώ θα είμαστε και το καλύτερο πιστεύω. Νίκο, συγχαρητήρια, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Σήμερα η Δόξα, έστω και τελευταία αγωνιστική, κατάφερε να κερδίσει τη σωτηρία της. Πες μου λίγο πώς νιώθεις βασικά, πριν πούμε οτιδήποτε για τον αγώνα. Βασικά, όλη η ομάδα και εγώ μέχρι όλοι είμαστε ικανοποιημένοι, ευχαριστημένοι όλοι. Από το σκοπό αυτό είχαμε ένα παιχνίδι όλη τη χρονιά και είπαμε να το παίξουμε, να κερδίσουμε την ψυχή μας. Δώσαμε όλα τα παιδιά και εγώ και όλα τα παιδιά. Ένα παιχνίδι μας έμεινε και πιστεύω στο δεύτερο βγάλαμε ψυχή και καταφέραμε. Έστω και με τη Σουμαλία βγάλαμε και κάποιες ευκαιρίες, αλλά πιστεύω το καταφέραμε αυτό που θέλαμε. Πες μου λίγο, αν και λίγο νωρίς να πούμε οτιδήποτε, πες μου λίγο τη σκέψη σου για τον χρόνο. Για τον χρόνο,
γίνονται κάποιες κινήσεις από διοίκηση, από κάτι ανθρώπους που έχουμε και πιστεύω να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Να είσαι καλά, συγχαρητήρια. Καλά, Αργύρι, και εγώ σας ευχαριστώ.